περάσουμε γρήγορα κοντά σας, να πάμε πάλι στον κύριο Κρητίδη από τον Δημόκριτο για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Όχι, δεν είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Θεοφίλου, πρέπει να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, ναι, και το λέω και στους οικολόγους. Ας πάμε όμως για λίγο στον εκπρόσωπο της Greenpeace και να μας πείτε πολύ σύντομα γιατί όλο αυτό το διάστημα, τόσες μέρες που διαρκεί, ένα μήνα περίπου ο πόλεμος, δεν βγήκε η Greenpeace να κάνει μία δήλωση, να πει δύο κουβέντες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να πω κάτι τέτοιο. Και αυτό γιατί όντως τις τελευταίες μέρες είχαμε πολλές και ειλικρινείς απορίες από κόσμο, όπως είχαμε και πολλές αναλήθειες και θα έλεγα και μερικές κακοήθειες και επιθέσεις εναντίον μας. Η αλήθεια είναι, κύριε Τριανταφυλόπουλο, ότι από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, ταχτήκαμε εναντίον του, ζητήσαμε μια ειρηνική πολιτική λύση. Πιστεύω ότι είναι η μόνη λύση που μπορεί να υπάρξει στην περιοχή. Οτιδήποτε άλλο οδηγεί σε τραγωδία. Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι από την πρώτη μέρα παγώσαμε κάθε άλλη δραστηριότητά μας. Κάναμε τον πόλεμο την πρώτη προτεραιότητά μας. Έτσι λοιπόν, όλο αυτόν τον καιρό, άνθρωποι μας, εθελοντές μας, συμμετείχαν πρώτα απ' όλα σε πολλές αντιπολεμικές διαμαρτυρίες. Μάλιστα, πολλά εκλεκτά μέλη μας, θα έλεγα ότι είναι και από τους οργανωτές πολλών αυτών των ανθρώπων. Ούτε ακούστηκε, ούτε γράφτηκε, ούτε το είδαμε, ούτε το διαβάσαμε. Από εκεί και πέρα, την πρώτη εβδομάδα του πολέμου, ρίξαμε το βάρο μας, αν θέλετε, στο ανθρωπιστικό στοιχείο. Ήρθαμε σε επαφή με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και θέσαμε την οργάνωσή μας στη διάθεσή τους. Στη συνέχεια, και όταν ξεκίνησαν να εμφανίζονται οι πρώτες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αρχίσαμε πρώτα απ' όλα να διασταυρώνουμε τα στοιχεία. Θα έλεγα ότι σε ένα βαθμό κάναμε αυτό που πολλοί άνθρωποι προσπάθησαν να κάνουν έχοντας τις αντίστοιχες γνώσεις. Οι πρώτες μας ανακοινώσεις για αυτά τα θέματα βγήκαν στις αρχές του πολέμου και μάλιστα ακολούθησαν πολλές από εκεί και πέρα. Προφανώς δεν ευθυνόμαστε εμείς ούτε για τον τρόπο που καλύφθηκαν ούτε για την έκταση. Θα ήθελα όμως να το δικαιολογήσω κιόλας λέγοντας ότι σε αυτή την πλημμυρίδα της πληροφορίας που υπήρξε λόγω του πολέμου, που είναι απολύτως δικαιολογημένη, ακόμα και η δική μας φωνή θα έλεγα ότι θαύτηκε, όχι θελημένα, αλλά ακριβώς υπό το βάρος και την πληθώρα των πληροφοριών. Θα έλεγα ότι η καλύτερη απόδειξη ίσως είναι η γραπτή. Και παραπέμπω σε οποιονδήποτε στις γραπτές ανακοινώσεις που έχουμε στείλει στον τύπο ή σε εκατοντάδες συνεδέξεις που δώσαμε. Έχετε βγάλει κάποια ασφαλή συμπεράσματα. Επί ποιου θέματος εννοείται? Για τους ρήπους, για την τοξικότητα, για την αδιανέργεια. Θα μου επιτρέψετε, γιατί ήδη από αυτή την κουβέντα που κάναμε προέκυψαν αρκετά σημαντικά στοιχεία και θα ήθελα να προσθέσω και μερικά συμπληρωματικά που νομίζω κάνουν την κατάσταση ακόμη πιο σαφή. Να ξεκινήσω, αν θέλετε, με το θέμα του ραδιενεργού υλικού ουρανίου 238. Πολύ σωστά τονίζεται αυτή την ιδιότητά του ως ραδιενεργό στοιχείο. Θα ήθελα να προσθέσω όμως και μία άλλη ιδιότητα που το καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνο. Ραδιοτοξικότητα. Ακριβώς. Το θέμα δεν είναι ότι είναι μόνο ραδιενεργό το ουράνιο 238. Το θέμα είναι ότι συμπεριφέρεται και είναι ένα εξαιρετικά τοξικό βαρύ μέταλλο. Και μάλιστα η επικινδυνότητά του προκύπτει ακριβώς και ως εκ της ιδιότητάς του ως βαρύ μέταλλο. Ο λόγος που το προϊόν αυτό, το παραπροϊόν θα λέγαμε μάλλον, των εκρήξεων, όπως υπόθηκε, δεν μεταφέρεται στις πολύ μεγάλες αποστάσεις, τουλάχιστον όταν είναι στη μορφή των σωματιδίων, ακριβώς εστιάζεται σε αυτή την ιδιότητα. Παρ' όλα αυτά όμως, θα έλεγα ότι η πληθώρα των επιστημονικών μελετών περισσότερο βάρος ρίχνει σε αυτή την ιδιότητα παρά στην άλλη. Και όχι γιατί θέλει να υποβαθμίσει την ραδιενεργό τη ιδιότητα, αλλά ακριβώς και γιατί η τοξικότητά του είναι εξαιρετικά σημαντική. Βλέποντας το βίντεο με την Ολλανδία πάλι, θα ήθελα να πω και το εξής. Είδατε ότι υπήρχαν πάρα πολλές φωτιές. Έχουμε δηλαδή μια ατμόσφαιρα αντίστοιχη, θα λέγαμε, μιας πολεμικής επιχείρησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πέραν της διασποράς των ραδιενεργών ουσιών που υπήρχαν στο αεροπλάνο, έχουμε και δημιουργία διοξινών, να τις πάλι διοξίνες, σε αρκετά μεγάλες ποσότητες. Αν κανείς πάρει στάχτη από τέτοιες πυρκαγιές, διαπιστώνει εξαιρετικά επίπεδα διοξινών. Συνεπώς, τα θύματα που αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, έχουμε στην Ολλανδία, παρουσιάζουν συμπτώματα και από την δράση του ουρανίου, αλλά θα έλεγα και από τη δράση αυτών των διοξινών. Και μάλιστα ακούστηκαν κάποιες βλάβες του ανοσοποιητικού συστήματος που είναι χαρακτηριστικό σύμπτωμα αυτών των ενώσεων. Να πάμε στον κύριο Κρητίδη τώρα για να ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο, να περάσουμε στα πολιτικά συμπεράσματα και κάπου αλλού στις μειονότητες για τις οποίες έχουμε κάνει πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Κύριε Κρητίδη, καταλήγοντας, ποιο είναι το μέλλον των ανθρώπων στο Κόσοβο, στην Ιουγκοσλαβία, στο Νόβι Σαντ, στο Βελιγράδι και στην Ελλάδα? Λοιπόν, θέλω να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο εκπρόσωπος της Greenpeace. Όντως, η ισοδύναμη ραδιολογική τοξικότητα του ουρανίου 238, κυρίως υπό τη μορφή των μη διαλυτών διοξιδίων, είναι εκατονταπλάσια από αυτή άλλων ισοτόπων που είχαμε επί Τσερνόμπελ. Και αυτό λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς. Λοιπόν, το μέλλον των ανθρώπων που θα επιστρέψουν πίσω, εφόσον γίνει η χρήση με την ένταση που έγινε στο κόλπο, θα είναι πολύ ζωφερό. Και επαναλαμβάνω ότι όταν όλοι αυτοί
η επέμβαση γίνεται χάρη αυτών των ανθρώπων και αν υποχρεωθούν αυτοί να γυρίσουν σε αυτήν την γη γεμάτη με τόνους ουρανίου 238, είναι ένας παραλογισμός. Κύριε Κρητίδη, ακόμα και αν είμαστε σοβινιστές ή ρατσιστές και δεν μας ενδιαφέρουν οι Ιουγκοσλάβοι, για κάποιους δηλαδή χοντροκέφαλους που δεν το καταλαβαίνουν, πρέπει να πούμε ότι εκεί έχουμε στρατιώτες, δικά μας παιδιά αυτή τη στιγμή. Ή θα έχουμε, μάλλον. Θα έχουμε όταν εγκαταστραφεί. Όχι, υπάρχει ομάδα προετοιμασίας στα στρατόπεδα. Εννοείται τη Φύρο. Ναι. Ναι, για το Κόσοβο μιλάμε. Μα είναι, με συγχωρείτε, στα σύνορα επάνω. Εντάξει. Δεν είναι ασήμαντο, εκείνη είναι ακόμα πιο κοντά. Ναι. Πάντως έχουν σημασία οι περιοχές που επλήγει ή θα πληγούν άμεσα, κυρίως. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή πρέπει να το κατανοήσουμε. Το μέλλον είναι ζωφερό. Τα Βαλκάνια είναι δηλητηριασμένα. Ο τουρισμός πάει περίπατο. Και βέβαια δεν το συζητάμε ότι θα μπορέσουμε ποτέ να ελέγξουμε την εισαγωγή προϊόντων από τη Ιουγκοσλαβία λαθρέων. Συμφωνώ μαζί σας. Εμείς τουλάχιστον είμαστε σε επαφή με ομόλογο εργαστήριο στα Σκόπια. Θέλω να σας ευχαριστήσω, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο προς το παρόν. Για την παρουσία σας, ειλικρινά σας λέω, νομίζω ότι ήταν πέρα για πέρα χρήσιμη. Μπορεί και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο, κύριε Φίλια, πρώτα σε εσάς. Ναι, εγώ ήθελα να πω το εξής, κύριε Τεραφιλόπουλε. Βέβαια, αν θέλετε, στο καθαρά τεχνικό μέρος δεν μου πέφτει λόγος. Και εντυπωσιάστηκα με όσα ακούστηκαν και έπρεπε να ακουστούν. Ίσως κάπως περισσότερο εκτεταμένα από τι θα μας επιτρέψει η σημερινή βραδιακή. Όμως, που έχω να πω είναι το εξής. Πίσω από όλα αυτά, υπάρχει μία αντίληψη, αν θέλετε, σχέση των ανθρώπινων, πίσω από όλα αυτά. Κάνουμε πολύ μεγάλο λάθος να θεωρούμε ότι αν συνέβαινε αυτά, ανεξαρτήτως αν έχουν αυτές τις φοβερές συνέπειες για τις οποίες κουβεντιάστηκαν, αν συνέβαιναν σε κάποια χώρα της Δύσης και πολύ ελαφρότερα, αν θα τα ανεχόταν. Και θα δείτε τη διαφορά αντιδράσεων με αυτό το επεισόδιο του αεροπλάνου του Ισραηλινού, στην Ολλανδία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είμαστε Ευρωπαίοι δεύτερη ταχύτητα σε τρίτη. Αυτό προσέξτε, δείτε. Προσέξτε, γιατί εδώ τα πράγματα. Υποτίθεται αυτοί οι κύριοι που προδίδουν την ιστορία της Ευρώπης, ότι κάνουν παρέμβαση ανθρωπιστική. Έτσι δεν είναι? Παρέμβαση ανθρωπιστική χάρη μιας μειονότητας και ούτω καθεξής, τα όσα λένε κλπ. Από το άλλο μέρος, ποιες είναι οι πραγματικές τους συμπεριφορές. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου για το τι θα συμβεί στο μέλλον είτε των Σέρβων είτε των Αλβανόφων, καθόλου, από καμιά άποψη. Το απέδειξαν 1000 φορές. Είναι μια νέα πλέον λογική, η οποία πλησιάζει, αν θέλετε, τις αντιλήψεις τις χιτλερικές, αν δεν τις ξεπερνάει. Ιράκ, έχουμε εξετάσει το θέμα του Ιράκ. Δεν είναι μόνο αυτά οι παρενέργειες των κεφαλών και ούτω καθεξής. Έχετε, για ποιο λόγο δεν κάνετε ένα ολόκληρο πόλεμο οι κύριοι αυτοί, υποτίθεται για να ελέγξουν τα χημικά όπλα του Σαντάμ Χουσέιν? Γι' αυτό δεν το κάνανε. Και παραλαμβάνω, κύριε Φίλια, οι τερατογενές έχουν ήδη αρχίσει. Το ξέρω, μα το ξέρω, έχετε δίκιο, τις ξέρω πολύ καλά. Αλλά θέλω να σας πω η αντίληψή τους. Κάνανε λοιπόν αυτό, υποτίθεται, ενώ οι ίδιοι έσπηραν το χημικό θάνατο. Προσέξτε παρακάτω κάτι το οποίο. Το είπαν οι δημοσιογράφοι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, οι Αμερικάνοι δημοσιογράφοι. Πόσα θύματα είχε από πλευράς η επιχείρηση αυτή, πώς λέγονταν, η Αλεπού της Ερήμου? Πόσα θύματα από πλευράς συμμάχων η καταιγίδα της Ερήμου? Πόσα είχε? 50 άτομα. Πόσοι Ιρακινοί σκοτώθηκαν? 100.000 δεύτερης κατηγορίας, όπως είπατε. Πώς σκοτώθηκαν, έχετε υπόψη σας? Όταν πλέον είχαν παραδοθεί, είχαν σηκώσει τα χέρια. Και με μπουλντόζες τους έγαβαν ζωντανούς. Με μπουλντόζες. Δεύτερης κατηγορίας, καταρχήν βέβαια αυτή η νοοτροπία υπάρχει, έχει παράδοση. Και δεν μιλάω από πλευράς μόνο ναζιστών και χιτλερικών. Τρομερή παράδοση. Όταν χτυπήθηκε το Τόκιο, δεν πιστεύω. Και όλος τυχαίος δεν επρόκειτο περί Ορθοδόξων, περί Μουσουλμάνων επρόκειτο. Και α, ναι, βεβαίως. Να θυμίσουμε και αυτό, γιατί όπου τους βολεύει, όχι, είναι θρησκευτικό. Ναι, αλλά λέει και ο κύριος Χάντιγκτον ότι ο μελλοντικός πόλεμος θα είναι πόλεμος μεταξύ θρησκειών. Έχουν και αυτή την πίσω πόρτα, δεν ξέρω αν την έχει υπόψη στη θεωρία του Χάντιγκτον. Αν οι θρησκείες εξυπηρετούν κεφάλαια, σαφώς θα είναι μετά. Και βεβαίως δεν τους ενδιαφέρει. Το ανθρώπινος παράγοντας, όταν δεν είναι δικός τους, όταν δεν είναι δικός τους. Προσέξτε και να περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Οι χερσαίες επιχειρήσεις, ναι, θα αρχίσουν. Με ποιους? Με τα θύματα. Με τους ουτσεκάδες, τους οποίους θα χρησιμοποιήσουν ως κρέας για τα κανόνια.
Και τότε θα καταλάβουν όλοι αυτοί οι κύριοι πού είναι τα κοινά συμφέροντα και πώς έπρεπε να βρεθούν λύσεις. Μείνετε λίγο εδώ, σας παρακαλώ, για να πάμε σε εμάς. Στα δικά μας, εμείς... Θέλω να κάνω, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Ναι. Θα έρθω τώρα μετά. Το οικολογικό πριν κλείσει, θέλω να πω κάτι. Δεν θα το κλείσουμε το οικολογικό. Δεν κλείνει τόσο εύκολα. Άλλωστε, ο κύριος Θεοφύλου έχει να πει πράγματα εδώ πέρα. Κύριε Τριανταφυλλόπουλε, θέλω να πω κάτι και επιμένω να το πω, γιατί μείνατε στη μια όψη του θέματος. Μείνατε στις βόμβες που περιέχουν ουράνιο. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι όψεις του θέματος, η οποία είναι πολύ σημαντική. Έχουμε την καθημερινή καταστροφή πετροχημικών συγκροτημάτων, έχουμε δηλητηρίων κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα εντείνονται καθημερινά. Θέλω να ενισχύσω τη λέξη ενδείξεις που είπαν. Όλα αυτά τα πράγματα εντείνονται καθημερινά και συσσωρεύονται. Δημιουργείται λοιπόν μια τεράστια οικολογική καταστροφή στα Βαλκάνια. Και θέλω να επισημάνω κάτι, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Δεν είναι κλειστά τα σύνορα στη μόλυνση. Δεν είναι κλειστά τα σύνορα στον πόλεμο. Άρα λοιπόν από εδώ πρέπει να βγει ότι πέρα από την καταστροφή του πολιτισμού που γίνεται, πέρα από την καταστροφή της ζωής, έχουμε και μια οικολογική καταστροφή που θα την πληρώσει όχι μόνο τα Βαλκάνια, θα την πληρώσουν και οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι. Ο λόγος που φωνάζουμε, κυρία Αλφιέρη, είναι γιατί πιστεύουμε πως η πρόληψη και η αντίσταση απέναντι σε αυτή την οικολογική, ιστορική, πολιτική αθλειότητα που συμβαίνει γύρω μας αυτή τη στιγμή, η πρόληψη είναι το καλύτερο φάρμακο. Θα είναι αργά όταν θα αρχίσουν οι τερατογενέσεις, οι θάνατοι, η αγωνία, ο πανικός. Η πρόληψη λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, είναι πολιτική. Η πρόληψη είναι πολιτική. Να μην ανακατευθούμε όπως ανακατευόμαστε. Να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, πρέπει να είναι. Να πρέπει να σταματήσουν και οι βομβαρδισμοί, κύριε Φιλιά, διότι όταν συνεχίζονται με αυτούς τους ρυθμούς. Η επέκταση χερσαίων επιχειρήσεων. Αυτό θα είναι το τελικό χτύπημα σε όλη αυτή την ιστορία. Επιτρέψτε μου λίγο, θα πάω κάπου που θα μας δώσει πραγματικά το δικαίωμα να περάσουμε σε κάποια πράγματα πολύ σημαντικά. Πριν από 5 χρόνια, το 1994, κυρίες και κύριοι, τα Χριστούγεννα, είχα πάει στους πόντιους, στις Σάπες, τους πρόσφυγες που είχαν έρθει εδώ και είχαν εγκατασταθεί μέσα σε τροχόσπιτα, και στους Πομάκους, για να δούμε αυτές τις δύο κατηγορίες Ελλήνων, ανθρώπων, συνανθρώπων μας, συμπατριωτών μας, που θεωρούνται πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Και τολμώ να το πω αυτό σήμερα, θα δείτε τι έγινε τότε, κάναμε και ένα follow-up σήμερα και πήγαμε πάλι κοντά τους, θα δείτε το τώρα, θα δείτε και το τότε και θα βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Πήγαμε λοιπόν σε πομακοχώρια όπως η Μίκη, η Σμίνθη και ο Εχίνος. Κάποιοι από αυτούς, γιατί υπάρχουν και τέτοια ανάμεσά τους, έντεχνα προσπαθούν να περάσουν την τουρκική προπαγάνδα. Και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι έχουν το φρόνημα το εθνικό, το ελληνικό και το συναίσθημα, με αγωνία προσπαθούν να μας πείσουν ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η θεώρηση της δεύτερης κατηγορίας πολιτών που δεν βλέπουν κανένα ελληνικό κανάλι, που το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας πληρώνει εκατομμύρια δολάρια για να έχουν πιάτα, να έχουν διευκολύνσεις, να έχουν Τούρκους δασκάλους, και που η ελληνική πολιτεία τα τελευταία χρόνια άρχισε τουλάχιστον να είναι επικής μαζί τους. Δείτε σας παρακαλώ τώρα τι συναντήσαμε για να πάμε στο τότε. Σε κάποια περίπτωση που δεν θα μπορέσει κάποιος μουσουλμάνος να κάνει παρέα με έναν χριστιανό, αυτό θα είναι ότι ο μουσουλμάνος θα είναι υπό ανάκριση. Στη Θράκη ζει μία μειονότητα η οποία είναι κατοχυρωμένη με διεθνείς συνθήκες και με τη συνθήκη της Λοζάνης. Είναι η γνωστή μουσουλμανική τουρκική μειονότητα, η οποία σέβεται τους νόμους του κράτους και είναι και λογικό να έχει κάποιες απαιτήσεις από το κράτος. Στην ταυτότητά σας τι γράφει, Τούρκος πολίτης γράφει ή Έλληνας?
Τούρκος γράφει, πώς το λέω. Ότι μου λένε, ο τόνος, μουλά. Με μια τσερίφ, έτσι γράφει. Θεωρείτε τον εαυτό σας Έλληνα? Δηλαδή, πώς τους καταλαβαίνω, δηλαδή, μουσουλμάνος είναι. Ναι, άλλο, μουσουλμάνος είναι το θρήσκευμα. Ναι, συνετός μουσουλμάνος. Έχει περάσει αυτή η γραμμή το ότι δεν νοείται μουσουλμάνος Έλληνας. Έχει περάσει αυτή η γραμμή στον κόσμο, δυστυχώς, ναι. Αυτό που πιστεύετε, δύο φίλετε? Στην άγνοια, κυρίως. Δεν έχουμε δουλειά. Είμαστε άνεργοι, πολύ άνεργοι. Τρέχουμε στη Γερμανία με στις κόνες, βαφόρια και αυτά. Με αμαβολές και με αυτά. Με αντικείμενη δουλειά και 100%, δηλαδή, που είναι που κινδυνεύει και η ζωή κάποιον. Κάποιος συνάδελφος έχασε τη ζωή του αυτή τη στιγμή, πριν 10 μέρες, τόσο, εξαιτίας τη δουλειά του. Θα ανάψει τη φωτιά. Γιατί το λέτε? Γιατί αυτό λέω, γιατί αυτά τη συνάδελφα που πέρασε η δημοσιογράφη, δεν σκεφτήκατε ότι και εδώ έχει υπάρξει 150.000 μουσουλμάνων, να τα φοβηθούμε, τα κάνω αυτό. Δηλαδή, σκεπάτε το 150 Βοσνία, 250 σκεπάτε τον νεκρούς. Και από εδώ τώρα τι βλέπετε, καλά κι εμείς πονούμαστε για τον Σερβέος, για τον Σύρκα του σκοτώνου και αυτά. Αλλά και μιλώ σου όταν να πούμε κακός είναι, αλλά το ένα το κρατάμε ψηλά και το άλλο ας πετάμε. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι οι δημοσιογράφοι δημιουργούν κλίμα εδώ? Και το φέρει και εμάς πρόβλημα, το φέρει και δημοσιογράφοι, αυτά που παίξατε στην άρεση. Οι δημοσιογράφοι θα το πρόβλημα. Και Sky και η Mega και όλα. Γιατί το λέτε? Ένα ρόλο παίξατε. Μα δεν έχει, έχει καμία σχέση. Έχουμε μια φόβο. Ναι, να σας ρωτήσω κάτι. Έχει καμία σχέση το Κόσοβο? Έχει. Όχι, δεν ξέρω πού είναι τα παιδιά. Έχει καμία σχέση το Κόσοβο με εδώ, με αυτή την περιοχή? Πολλά φορά πολλά παίζω ρόλο. Πολλά σχέδια παίζω. Μας πιάνε και μας ένα φόβο. Θα ζήσω. Γιατί οι Ορθοδόξοι τι κάνουν? Αυτά ήταν αναμενόμενα και έπρεπε να τα περιμένουμε. Αλλά προσέξατε, ο εκλεγμένος νομαρχιακός σύμβουλος νωρίτερα, αντί να μιλήσει για την μουσουλμανική θρησκευτική μειονότητα, μίλησε για την εθνική τουρκική μειονότητα. Ο εκλεγμένος έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και επαναλαμβάνω ότι έπρεπε να τα περιμένουμε. Ακούστε τώρα τη λέει η κυκλοπαίδεια της Οξφόρδης του Ισλαμικού κόσμου. Οι μουσουλμάνοι της Ελλάδας είναι 130 με 150.000, 2% του πληθυσμού. Και διακρίνονται σε τρεις μικρές κοινότητες. Είναι οι Τούρκοι και οι Τσιγκάνοι της Δυτικής Θράκης, 100 με 120.000, οι Βουλγαρόφωνοι Πομάκοι της Ροδόπης, στους οποίους εμείς, και πρέπει να τα πείτε αυτά κύριοι, τους καταστήσαμε τουρκόφωνοι, οι Βουλγαρόφωνοι λέει, Πομάκοι της Ροδόπης, περίπου 25.000 και λίγοι Τούρκοι των Δωδεκανήσων, γύρω στις 3.000. Οι Πομάκοι που ζουν στα βουνά της Ροδόπης, κατά μήκος των Βουλγαρικών συνόρων. Είναι μια μικρή κλειστή κοινωνία, αυτάρχης και απομονωμένη από τον έξω κόσμο λόγω της εδαφικής μορφολογίας περιοχής, αλλά και λόγω στρατηγικής σκοπιμότητας. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ανακηρύξει την περιοχή στρατιωτική ζώνη και την έχει κλείσει για τους πολίτες από άλλες περιοχές. Βέβαια, σήμερα δεν είναι κλειστή η περιοχή. Ευτυχώς δεν υπάρχουν οι μπάρες. Η κυβέρνηση ελληνική έχει φροντίσει ακόμα και για το λεξικό τους. Υπάρχει η καλύτερη κατάσταση, δεν είναι όμως ό,τι το ιδανικό. Όπως θα έπρεπε να είναι, θα έπρεπε να λάμπει αυτή η περιοχή, θα έπρεπε να είναι πραγματικά Ευρώπη, θα έπρεπε να έχουν προνόμια οι άνθρωποι αυτοί και όχι να μπορούν να βάλουν ούτε ένα τζάμι στο σπίτι του σπιτιού τους. Και πάμε τώρα να δείτε ποια ήταν η κατάσταση όταν είχαμε πάει πριν από 5 χρόνια το 1994. Όπως μας έχουν καταντήσει εδώ πάνω, είναι σαν να σε υποχρεώνει να γίνεις Τούρκος, τι να σας πω. Θα ήθελα να, να έχω δικό μου σπίτι, ας πούμε, που να μπορώ να το πιάσω και συντήρες και έτσι και αυτό. Όταν λες δικό σου, αυτό δεν είναι δικό σας εδώ? Όχι, εγώ δεν κάθομαι, κάθομαι λίγο πιο πέρα. Είναι κρατικά. Ναι. Τα πληρώνουμε ενίκιο. Συντήρες και αυτό δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Τα φτιάχνουμε συντήρες, μας γράφουν. Τι συντήρες, δεν έχεις δικαίωμα να το βάψεις, να το σοβατήσεις? Να το σοβατήσεις, όχι. Λίγο χωρίζουν. Κράτος, πάντως, χωρίζει. Χωρίζει. Κάνει διαχωρισμό, θες να πεις. Ποιος, τους χριστιανούς από τους μουσουλμάνους? Ναι. Αυτό σε πικραίνει, εσένα? Ναι. Τώρα να πω να λέω μια δάνεια. Δώσε με 2-3 εκατομμύρια, δεν θα μου δώσει. Αν πάρει, εσύ το έχει δώσει.
Αν σου έδινε όμως, θα ένιωθες διαφορετικά. Πώς, τα αυτιά σου τίποτα ρε παιδί μου. Αλλή, η σχέση σας εδώ με τους χριστιανούς πώς είναι. Καλά είναι. Θα πάτε καλά. Ας περάζουμε, δεν σπεράζουμε, δεν μας σπεράζουμε. Είστε αγαπημένοι δηλαδή. Γιατί να μην είναι αγαπημένοι. Τι θα χωρίσουμε. Ο Μάγκος ο Χουσέιν. Τώρα είναι καταμένος. Ο μάνα μου, ο Μάγκος, πατέρα μου Τούρκος. Τούρκος. Εσύ τι αισθάνεσαι ότι είσαι. Πιο κοντά μας είναι Τουρκία, Τούρκος ήταν μια, μας προσέχει. Αν τα αφήσει η Ελλάδα εδώ θα μας... να κάνουμε έργα, επιχειρήσεις, η Τουρκία μας δίνει δάνεια, η Ελλάδα δεν μας δίνει δάνεια. Εκεί που ζήσετε, εκεί τα υπερεπίστε, εκεί που κάνετε τα πάντα, αλλά τα δικαιώματα του, εκεί τα, τα ψάχνει. Βέβαια. Όπως εσύ μου, εκεί τα αισθάνεσαι. Τώρα, επειδή τα χρησιμοποιεί μας, είναι αυτό και... η γλώσσα είναι δηλαδή τουρκικά είναι εδώ. Ναι. Του παράπονο μου που δεν πιάνουμε κανένα κανάλι, είναι το μόνο το RTM που πιάνουμε. Τα ελληνικά κανάλια. Ναι, τα ελληνικά κανάλια. Θα ήθελες να τα βλέπεις. Βέβαια, μόνο θα ήθελα. Πάρα πολύ. Και αυτά τα πιάτα που πιάνουν το τουρκικό κανάλι τα έχετε δηλαδή γιατί δεν μπορείτε να πιάσετε τίποτα άλλο. Βέβαια. Θα προτιμούσατε δηλαδή να βλέπετε τα ελληνικά κανάλια. Χίλιες φορές καλύτερα. Πώς δεν έχουμε ελληνική ψηφοφόρο εδώ στην Ελλάδα, ζούμε, πώς να το κάνουμε. Ήθελα να πω και κάτι άλλο. Αφού μαθαίνει το παιδί στα τουρκικά, το 5-8 μας κάνει 40, ενώ αν το ρωτούσε το δικό μου το παιδί στα ελληνικά, πρέπει να γίνει μετάφραση αυτό το παιδί, αύριο μεθαύριο να σκεφτεί ότι 5-8 μας κάνει 40. Εγώ προσωπικά, σαν Μωαμιθανός δηλαδή, έτσι μες τα έρω. Μωαμιθανός είναι το θρήσκευμα. Σαν Πομάκος. Πομάκος. Ναι. Έλληνες, αισθάνεσαι καθόλου. Για μένα τα δεσκευή δεν έχει, δεν έχει διαφορά ότι... Ναι, αλλά το χωριό είναι μες στην Ελλάδα σου. Ναι. Η ταυτότητα γράφει ότι έχεις ελληνική υπηκότητα. Ναι. Εσύ το αισθάνεσαι καθόλου αυτό. Όχι, ένας άνθρωπος που πιστεύει και εκεί αισθάνεται. Εσύ πού πιστεύεις. Εγώ... Ότι είσαι τι δηλαδή, Πομάκος. Ναι. Τούρκος. Όχι. Είδατε τα νέα παιδιά πόσο διαφοροποιούνται, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα δείτε σε λίγο πόσο πιο σημαντικό είναι για τα νεότερα ακόμα βλαστάρια αυτών των ανθρώπων που δεν έχουν καμία φιλετική συγγένεια με τους Τούρκους και που τους αναγκάσαμε, τους τριμώξαμε, τους βάλαμε στη γωνία να αισθάνονται έτσι και αυτό νομίζω ότι προσδιορίζει τις ευθύνες των πολιτικών ηγεσιών που πέρασαν από την εξουσία όλα αυτά τα τελευταία 40-50 χρόνια. Δείτε τα μικρά παιδιά όταν τα πλησιάζουμε οι μέρες των Χριστουγέννων. Του ζητάω να αν γνωρίζουν κάποιο, γιατί μου ξεφεύγει, λησμονώ κι εγώ, συγγνώμη ότι είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, μα πούνε ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Και είναι τα παιδάκια του Δημοτικού. Και αυτά μου ψέλνουν τον εθνικό ύμνο. Είναι πραγματικά ανθρώπινο, είναι αληθινό όμως, είναι συγκινητικό, δεν είναι προπαγάνδα. Για να τραγουδήσει στο λίγο. Το είχαν ξεχάσει, το είχαν λησμονήσει γιατί ο Τούρκος δάσκαλος είναι υποχρεωμένος με το ραβδί και το μαστίγιο να είναι καθημερινά εκεί. Ο Έλληνας όμως πάντοτε βρίσκει προφάσεις είτε γιατί κρύωσε, είτε γιατί χιόνισε, είτε γιατί άλλο.